γράμμα, το ένα γράμμα, θα το ακούσουμε από τον Κώστα Μαρτάκη. Έλα ρε Κώστα να σε δούμε, έλα να σε γνωρίσουμε, έλα να σε μάθουμε. Ένα πανέμορφο παιδί με πολύ ωραία φωνή. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία συμμετοχή στο μέσο του παιχνιδιού, γιατί είναι δύσκολο το μέσο του παιχνιδιού. Είναι δύσκολο να μπαίνεις όταν οι άλλοι έχουν διανύσει απόσταση. Και μπράβο στο κουράγιο σου που έρχεσαι. Κωστάκη, χαίρομαι πάρα πολύ. Έχεις ασχοληθεί με το τραγούδι? Όχι. 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 Με τι ασχολείσαι? Με modeling. Φαίνεται αυτό. Βλέπω το μάτι σου, βλέπω τα χαρακτηριστικά σου. Είσαι κοντιλογραμμένος, αλλά όμως έχεις φωνή. Μάλιστα. Τι ηλικία έχεις? 22. Αυτό σου αγόρι. Υπάρχουν και τέτοιες ηλικίες, Ηλία. Γέρος άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Σου εύχομαι να περάσεις καλά, να έχεις καλή σχέση με όλους τους συμβούλους και να αποδώσεις, γιατί έχεις και φωνητικό υλικό και είσαι πολύ ωραίο αγόρι. Νέος άνθρωπος, ένα χειροκρότημα σε ένα νέο παιδί που παίρνει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, θα τα λέμε. Άντε, θα τα λέμε. Ηλία, πώς σου φάνηκε? Αλήθεια, τώρα δεν κάνω βλάκες. Μπάζω. Μπάζω, ναι, έτσι, μπράβο. Πετάστε τον. Γι' αυτό το μπάζω. Είναι το κραγιόν σου, πες ο έρωτας πως είμαι ο παιδικό σου. Τα κουπλέ είναι του αψύχου, τελείως δηλαδή. Γιατί, παιδί μου, έχεις τέτοιο άγχος? Στενοχωρημένος είσαι? Ναι. Γιατί? Γιατί μ***ς. Μαλάκα, σε πάρουμε όλοι μαζί παραμάζουμε, θα βρεθείς με στο τύπο. Το μ***α δεν μ' αρέσει. Γιατί αυτό συνέχεια το ύφος του τραμπούκου και το τέτοιο. Εντάξει, κάποια στιγμή γίνεται ηλίθιο. Όχι, Κωστάκη, ξεκούλαμε την πάρτι μας. Άντε. Δεν μ' αρέσει να αφήνω κάτι έτσι. Να το ξεκαθαρίζω. Γιατί είμαι της άποψης ότι καθαρός ουρανός αστράπες δεν φοβάται. Όποιος και να μου την έλεγε, θα του το έλεγα αυτό. Γιάννη, αλήθεια. Ρε Κώστα, πρέπει να το συνεχίσουμε τώρα αυτό δηλαδή. Όχι, στο λέω. Υπάρχει κάποιο λόγο που το συνεχίζουμε τώρα. Θέλει να το εξηγήσει, ρε. Εντάξει, τέλειο. Τύπησε δηλαδή, πλάκα, δεν καταλαβαίνω. Θέλω αυτά να πάνε στην αποπίσω μεριά του μυαλού σου. Φίσω, γι' αυτό το λίγο διάστημα που θα είσαι εδώ, για να βγει το καλύτερο, γιατί το αξίζεις. Μίλα τη ψυχή μου, πρέπει να έρθει πίσω. Εγώ έχω έρθει εδώ πέρα γιατί αγαπάω τη μουσική, αγαπάω το τραγούδι και θέλω να εξελίξω κάτι που μου αρέσει και πιστεύω ότι μπορώ να φτάσω κάπου. Αλλιώς δεν θα ερχόμουν εδώ, θα πήγαινα στα Καλλιστεία. Πέραν του χιούμορ σου που φαίνεται ότι είσαι ένα παιδί με χιούμορ και κάνει την πλάκα σου κτλ., αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά τις καταστάσεις. Είναι αυτό το κομμάτι πάνω μου τώρα, δηλαδή. Θα δεις που θα έρθει η Παρασκευή και πώς θα γουστάρεις με τα μαθήματα και με όλα αυτά. Μα θα το γουστάρω εδώ και το άλλο. Το μη μου αφήνει μη που είναι το πιο δύσκολο νομίζω που έχει μπει εδώ μέσα. Τραγούδι είναι αυτό. Μου αφήνει μη. Το πήρα εγώ. Από πιο μακρινό αστέρι είναι το φως. Τελικά καταλαβαίνω ότι δεν είμαι μπάλαντο ερωτικό. Γιατί με ψυχοπλακώνει. Έτσι ξαφνικά. Λες αδιάφορα κάποιες λέξεις που είναι κλειδιά. Κατάλαβες τι γίνεται. Ο Κώστας δεν έχει τα βιώματα για να μπορεί να απεξέλθει σε τέτοιο τραγούδι το οποίο έχει σχέση με πολύ συνέστημα. Εγώ πάντως. Και να φύγω δεν με νοιάζει, αλλά δεν θέλω να φύγω. Όποιος και να βγει, για το καλό είναι. Αυτό λέω τις νίκες, αυτό λέω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είμαστε τυχεροί που είμαστε εδώ. Θέλω να γίνω αυτό που όλοι λέτε ότι έχω, ξέρεις, ένα ταλέντο και αυτό θέλω να το κάνω πολύ, να το εξελίξω πάρα πολύ. Το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να λένε Κώστας Μαρτάκης ο επόμενος Ρουβάς, πώς θα είχε στα αυτιά σου? Εκνευρίζομαι λίγο. Γιατί... Μα τι εκνευρίζεις, αφού είσαι ίδιος.
Γενικά εγώ σε τέτοιες κατασκευής κούκλους είσαι. Άρα έβγαλα εγώ πρώτος κούκλο, όχι ο Σάκης. Έκανα μια πλάκα μέσα στο σπίτι και με ρωτάγανε σε ένα email ο επόμενος Ρουβάς και έλεγα με τόσες μερέντες ο επόμενος Κουβάς. Έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στη ζωή μου. Το συνέστημα πρέπει να μας κινητοποιεί για οτιδήποτε κάνουμε. Παραδόση είναι αυτή η ιστορία με την τέχνη. Για να καταλάβεις την προφορά, ρε αγάπη μου. Όχι, μετά... δεν θέλω προφορές, θέλω better. Θα τραγουδήσω αγγλικά. There's no comfort in the truth. Pain is a hole you find. Μάθε τα λόγια καλά. Αυτό... Αχ, μην μου κάνεις αγγλική προφορά, δεν μ' αρέσει. Κάνε μου αμερικάνικη καλύτερα. Είναι λίγο έτσι. Ναι. Γιατί, α, θα το πω στα αγγλικά. Μαζέψου. Μην με χλεπάζεις, Βάνα. Όχι, για πες το αυτό, θέλω να παίξει. Σένα, ότι με απολύει ο Μαρτάκης. Αυτό θέλω να το ακούσετε. Θέλω να βγάζεις σιγά σιγά, θα σου ψυχάσου να ξεσκίζεσαι. Το πρόσωπο που θα διαγωνιστεί για την πρώτη θέση είναι... ο Διονύσης Μακρύς. Πάτε το από εκεί. Ταξίδετε ρε, ταξίδετε. Ρωμαίο. Από κοντά σου θα χαθώ. Καπνός θα γίνω χώμα, χώμα και νερό. Και θα χυθώ, στα ποτάμια θα χυθώ. Κοντά σου ούτε ένα, ούτε ένα λεπτό. Τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησιές. Τα Σαββατόβραδα θα ψάχνει στο λιμάνι. Στους σκοτωμένου έρωτά μας τις γωνιές. Θα κλαις μα τίποτα δεν θα σου κάνει. Και θα ρίχτω μέσα στο κύμα θα ρίχτω. Μην μετακριλίστε παιδιά. Καλή επιτυχία. Ο τσαλάμι. Καλά, τι μας φαίνεται. Καλή επιτυχία. Δυνατά, παιδιά, δυνατά. Για νερό και αλάτι. Αντρέα. Πάμε. Σκέφτε πόνο σε πληροπινωθείτε. Μπορώ να πω λίγο κάτι. Βεβαίως. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Ήταν μοναδική εμπειρία για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμμαθητές μου, όλους. Καλή επιτυχία στα παιδιά, στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους καθηγητές μου. Ένα χειροκρότημα στους καθηγητές μου. Κώστα, έχεις τρία πράγματα επάνω σου που είναι ακαταμάχητα. Είσαι εξίσου. Πολύ καλό παιδί, πολύ όμορφο παιδί, πολύ καλός τραγουδιστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που στην εκπομπή αυτή που παρουσιάζω μαζί με όλους μου τους συνεργάτες υπάρχει ένα τέτοιο συνολικό ταλέντο. Κατάφερες, γιατί μπήκες από τη μέση και πέρα, να καλύψεις όλο αυτό το χρόνο και να παίζεις πρωταγωνιστικό ρόλο. Πάντα τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένει λαμπρή πορεία. Το λέω μέσα από την ψυχή μου.